μάθημα της παρουσίας σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα και θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντας αυτή την πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΞΠΟ, όπου σε συνεργασία με εμάς και έχουμε και κοινούς μαθητές, ο κύριος Βούλη Γεδεών έπαιξε σημαντικό και πρακτικό λόγο σε αυτή την οργάνωση της σημερινής βραδιάς. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά που σήμερα φιλοξενούμε το Συμβούλιο της ΕΛΕΞΠΟ στο Δήμο Νάουσα. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία, η οποία όπως καταλάβει, αποβλέπει στη στήριξη των επιχειρηματικών κοινών αλλά και στην ευρύτερη συζήτηση των αναπτυξιακών θεμάτων τη Κεντρική Μακεδονία τουλάχιστον, φέρνει εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε τόσο προφανώς αυτό το Συμβούλιο, αλλά και μια γενικότερη συζήτηση που έχει αρκετό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματικούς και όχι μόνο αναπτυξιακούς, αν θέλετε, κύκλους του Δήμου Νάουσας. Συγχρόνως είναι και ιδιαίτερη τιμή που φιλοξενούμε τον Υπουργό Οικονομικών Ταράβου, που είναι εδώ δίπλα μου και μετά από μια έκθεση την οποία γενιάζεται μόλις τώρα, συνεχίζουμε μαζί για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς και να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη συνεδρίαση, ιδιαίτερα τον κύριο Βούλη Γεδεών και όλους όσους είναι εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Να εκφράσω τη χαρά μου που σήμερα βρίσκομαι εδώ στην ηρωική πόλη της Νάουσας, ανάμεσα σε πολλούς καλούς και παλιούς φίλους. Να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην Νάουσα, γιατί ξεκινήσαμε από νωρίς σχετικά με το Δήμαρχο. 5,5 ώρα είχαμε πρώτα που γυπαντινόμαστε κάποια εδώ στη Δημαρχία που είχαμε μια συνεργασία. 6 ώρα πήγαμε στον πολύ όμορφο εκκλησιακό χώρο που είχαμε την έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη στη συνεισφορά των Εγνίδων σε εθνικούς αγώνες και γενικότερα στους πολέμους. Και τώρα συνεχίζουμε εδώ. Εδώ συνεχίζουμε με μια άλλη διαδικασία, μια διαδικασία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι μια διαδικασία που αφορά τις παραγωγικές ομάδες του τόπου, αφορά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τη σχέση που έχει με την οικονομία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα της περιοχής. Να θυμηθούμε ότι η έκθεση η πρώτη ξεκίνησε το 1926, σήμερα τότε θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση. Βεβαίως δεν αντίστοιχε σε διοργανώσεις 100, έτσι, γιατί είχαμε διάμεσα πόλεμο, είχαμε εμφύλιο, είχαμε διάφορα γεγονότα, οπότε όλα αυτά την πήγαν λίγο παραπίσω. Φέτος είχαμε την 84η δεύτερη, που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, και ετοιμαζόμαστε το 2020 να γιορτάσουμε την 85η. Να τονίσω ότι η έκθεση θεωρούμε ότι είναι ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά γενικότερα της Μακεδονίας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο και ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να έχει περάσει διάφορες πόρες, αλλά τα τελευταία χρόνια κινείται σε πολύ καλό πλαίσιο και σε πολύ καλούς ρυθμούς. Να θυμίσω ότι το 2012 με την τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, που είχα πάρει την ιδιότητα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με την πορεία της έκθεσης. Τότε θυμίζω στους παλαιότερους, αν και το ξέρετε, υπήρχε ένα οργανωτικό σχήμα με δύο διαφορετικές εταιρείες, τη ΔΕΘ και τη ΧΕΛΕΞΠΟ. Η ΔΕΘ ήταν η εταιρεία που διαχειριζόταν τα κίνητα, η ΧΕΛΕΞΠΟ ήταν αυτή που διοργάνωσε θέσεις. Υπήρχαν δύο διοικητικά συμβούλια, υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Χρωστούσε η ΧΕΛΕΞΠΟ στη ΔΕΘ για τα κίνητα. Τέλος πάντων, υπήρχαν διάφορα γεγονότα. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι σημαντικό, θεωρώ, το οποίο μας βγήκε σε καλό. Τι δηλαδή, να ενώσουμε τις δύο εταιρείες σε μία. Έχουμε λοιπόν έναν ενιαίο φορέα ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ με ένα διοικητικό συμβούλιο. Να βάλουμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και ευρύτερα της Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν μπήκε ο ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, μπήκε ο ΣΔΕ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μπήκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπήκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μπήκαν τα επιμελητήρια της πόλης, το επαγγελματικό, το βιοτεχνικό, το εμπορικομηχανικό. Υπήρξε μια εκπροσώπηση δηλαδή και μια συμμετοχή των φορέων κυρίως και βεβαίως ο εκάστοτε υπουργός όριζε 4 άτομα από τα 13 που είναι το ΔΣ, 9 ήταν εκπρόσωποι φορέων και 4 οριζόντουσαν. Και είμαι περήφανος που η επιλογή που έκανα τότε το 2013 εξακολουθεί και υπάρχει και βγάζει θετικά αποτελέσματα. Γιατί αν η επιλογή αυτή δεν είναι καλή, όπως καταλαβαίνετε αγαπητέ κύριε Τζίκα και αγαπητέ κύριε Πολιτσικήρη, θα έχει αλλάξει προπονού. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν και έρχονται καινούργιες, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δύο αυτούς κυρίους που ήταν ορισμένοι, παρέμεινε γιατί είχε επιδείξει πολύ θετικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι καλό, είναι καλό για τους θεσμούς, είναι καλό για την λειτουργία της δημοκρατίας. Όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και είναι πετυχημένοι,
δεν έχει σημασία τι κόμμα είναι, πρέπει να τους κρατάμε. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο εδώ αποκεντρωμένο. Ένα διοικητικό συμβούλιο που δεν ξέρω αν έχει γίνει στο παρελθόν σε άλλη πόλη, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι γίνεται εδώ στην Άουσα, την ενωτική πόλη της Άουσας, και προφανώς όπως καταλαβαίνετε έχει πάρει πολύ σημαντικό χέρι για να υπαρθεί αυτή η απόφαση το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί τον ΣΕΔ Βούδη, έτσι, το ΣΕΔ, το Σύνδεσμο Εξαγωγείων Βορειοελλάδος, ο κ. Βούδης Γεδεών, εκλεκτός συνειδητοποιήτησης. Είμαστε σε μια φάση, κυρίες και κύριοι, που η Ελλάδα προσπαθεί να αλλάξει σελίδα. Προσπαθούμε να ξαναγίνουμε μια φυσιολογική χώρα. Και μια φυσιολογική χώρα σημαίνει μια χώρα η οποία σέβεται το επιχειρήν και στηρίζει το επιχειρήν. Μια χώρα που γίνεται φιλική στους επενδυτές, φιλική στους επιχειρηματίες, όπου αποδαιμονοποιεί τη λέξη κέρδος. Το κέρδος είναι το θεμητό αποτέλεσμα της δουλειάς του επαγγελματία, του επιχειρηματία, και πρέπει να μείνει και η σκληρή δουλειά που κάνουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της έκθεσης και γι' αυτό τον λόγο, άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας κατά τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, ως ένα από τα 5 εμβληματικά έργα που θα γίνουν στην πόλη στη διάρκεια της τετραετίας, αναφέρθηκε ονομαστικά για την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν ένα χρονικό όριο και φιλοδοξούμε το 2026 που θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια την πρώτη διεθνή έκθεση, να έχουμε το νέο εκθεσιακό κέντρο, το νέο εκθεσιακό χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος που θα είναι σύγχρονος, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές για εκθεσιακούς χώρους, και παράλληλα θα απελευθερώνεται και ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού χώρου για να βοηθήσει την κοινωνία ως χώρο πρασίνου, ως χώρο αναψυχής. Θεωρούμε ότι ως τότε πολλά μπορούν να γίνουν, να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η έκθεση και να διαδραματίσει το σημαντικό ρόλο που πάντοτε διαδραμάτιζε σε ό,τι αφορά το οικονομικό γίγνεσθε της Μακεδονίας και της Τράκης και πολύ Ελλάδος γενικότερα. Εμείς όλοι έχουμε μια σχέση με την Άουσα. Ένα κομμάτι στην ανατροφή των παιδιών μας την κάναμε εδώ στην Άουσα, στην 3-5-3. Άρα, ξέρουμε την Άουσα. Θυμάμαι όταν ήρθαμε εδώ και κάναμε την πρώτη συνάντηση για τη Φρέσκον. Όταν ξεκινήσαμε, από την Άουσα ξεκινήσαμε την απόφασή μας να μπούμε σε μια έκθεση φρέσκο φούτο και λαχανικό. Τη Φρέσκο, η οποία πρέπει να σας πω, μας έκανε ποδαρικό δηλαδή η Άουσα κατά κάποιο τρόπο και είναι μια πολύ πετυχημένη έκθεση. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ξένοι, είμαστε σχεδόν κάτοικοι. Και βέβαια έχουμε ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Γεδεών, τον Βούλη, ο οποίος πρέπει να πω ότι ήταν Γεδεών ουσιαστικά πρωτοβουλία. Εμείς το δεχτήκαμε μεγάλη μας χαρά και είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο στην Άμψη. Ευχαριστώ λοιπόν, όπως είπα, τον Υπουργό, τον Δήμαρχο, τον κύριο Βουλευτή, τον Αντιπεριφερειάρχη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ. Τον κύριο Βουλευτή επίσης. Θα σου να διακόψω λίγο τα παράλληλα στη δική μου, να ζητήσω συγγνώμη, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συναδέλφους και τους δύο συναδέλφους βουλευτές που είναι εδώ κοντά μας, τον Τάσο Παρτζόκα και τον Λάζαρο Τσαφταρίδη, που να το περιφερειάρχη τον Κώστα τον Καλακίνη που δεν είχε ποτέ έλεγα από καμία διαδικασία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι τιμή για μας που δίνουν τόση μεγάλη σημασία σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ευχαριστώ όλους τους προέδρους, είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της Ζώνης Καινοτομίας, ο Κυριάκος Ολυφάκης. Κυριάκος, ευχαριστούμε. Μας θυμάσαι αν και είναι σε ένα άλλο αντικείμενο. Δική μου τιμή. Ψηφιακό, παρόλα αυτά είναι σε μια πόλη που είναι συμβασμένη με τα τρόφιμα, με τα φυσικά, με τα φρούτα, με τον ελληνικό τουρισμό, με τον πολιτισμό, με τη βιομηχανία παλαιότερα. Και νομίζω δίνει μια μάχη να επανέλθει στο βιομηχανικό προσκήνιο. Λοιπόν, εμείς, η έκθεση είναι το αγαπημένο παιδί της Ελλάδας, το ξέρετε. Θα είπε και ο Υπουργός. Πέρασε κάποια πέτρινα χρόνια. Νομίζω από το 2013, που όπως είπε ο Υπουργός με τον Θόδωρο τον Καράουλη, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ήταν επιλογή της τότε κυβέρνησης και δική του να αναλάβουμε τη διοίκηση σαν πρόεδρος εγώ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Κυριάκος Πολιτίδης με μία πρόσθεση μετά του Αλέξου Σαξιλή και όλη βέβαια την ομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί μας είναι πρόεδρος των Οργανωμένων, ο Θανάσης Ρογαλάς, ο εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δημήτρης Ομίτλου, εκπρόσωπος του Δήμου. Ο οποίος είναι καινούριος. Ναι, είναι καινούριο
σήμερα η συγκλώβηση, γιατί ο Δήμος υπέληξε το νέο μέλος στον Διοικητικό μας Συμβούλιο, τον κύριο Μήτρο, τον ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη.